Να επιστρέψουμε όμως στην ημέρα. Στην 1η Νοεμβρίου, λοιπόν, Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μάριο Μαρκόπουλο, γιατί είναι μαζί μας και σήμερα, με αφορμή την ημέρα αυτή. Είναι αιμοκαθαιρόμενος αθλητής. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Νικολέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και για να το συνδέσω λίγο και με το προηγούμενο θέμα, το θέμα της Ισπανίας, να πούμε ότι η Ισπανία είναι η πρωτοπόρος χώρα στη δωρεά οργάνων, όπου εκεί ο μέσος χρόνος αναμονής για μία μεταμόσχευση είτε νεφρού ή κάποιου άλλου οργάνου δεν ξεπερνάει τους 6 μήνες. Είναι δηλαδή μία χώρα πρότυπο, η οποία την οποία πρέπει να μοιάσουμε όλα τα υπόλοιπα κράτη και ειδικά εμείς που είμαστε λίγο πιο πίσω. Και εντάξει, έχουν γίνει κάποια βήματα πάνω σε αυτό. Έτσι, Μάριε, σε ευχαριστώ αρχικά, γιατί μου δίνεις έτσι το ελεύθερο να συζητήσουμε στον ελληνικό. Άλλωστε, γνωριζόμαστε χρόνια και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και είναι πάντα σημαντικές οι συζητήσεις που κάνουμε. Και είναι σημαντικές για το λόγο της ευαισθητοποίησης και γι' αυτό που είπες, ότι η Ισπανία τώρα, και το έφερες ως παράδειγμα, είναι μια χώρα πρότυπο. Εμείς πού βρισκόμαστε? Γιατί διαβάζω εδώ τα στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και λέει ότι υπάρχει ένα θετικό μήνυμα για το 2024. Υπάρχει αύξηση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα θετικό μήνυμα τα δύο τελευταία χρόνια και αυτό έχει συμβεί με την συνεργασία και την ευαισθητοποίηση του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει μια καινούργια πτέρυγα δίπλα ακριβώς στο ΟΝΑΣΗ καρδιολογικό κέντρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που θα είναι αφιερωμένη στις μεταμοσχεύσεις όλων των οργάνων. Αλλά επίσης το κυριότερο είναι ότι έχει χρηματοδοτήσει το θεσμό των συντονιστών, των τοπικών συντονιστών σε πολλά μέρη της Ελλάδας, που έχουμε και στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή ένα συντονιστή, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά και έχει φέρει πάρα πολλούς δότες, όπως και οι υπόλοιποι σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή η χρηματοδότηση έχει βοηθήσει, γιατί ο θεσμός του συντονιστή είναι ένα κέριο κομμάτι μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, για να μπορέσει να βρει τους κατάλληλους εγκεφαλικά νεκρούς ανθρώπους που μπορούν να γίνουν δότες, και από εκεί και μετά να αναλάβει την επικοινωνία με τους συγγενείς τους για να προχωρήσει αυτός ο θεσμός, αυτή η υπέρτατη πράξη ζωής που είναι η δωρεά οργάνων, και από έναν άνθρωπο που μπορούν να συμβούν πάρα πολλοί άνθρωποι ταυτόχρονα που έχουν σημαντικά προβλήματα. Μαρία, εκεί είναι μια διαδικασία να εκφράσω την ανησυχία μου και σε αυτό το κομμάτι, στο θεσμό του συντονιστή, γιατί κάποια στιγμή προφανώς και η χρηματοδότηση από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ θα τελειώσει. Φαντάζομαι ότι είναι για κάποια χρόνια, 1, 2, 3 χρόνια. Είναι μια βοήθεια προς το κράτος για να ξεκινήσει αυτός ο θεσμός συντονιστή, και πρέπει το κράτος να τον αγκαλιάσει, να συνεχίσει αυτό το θεσμό, γιατί δείχνει ήδη και θα δείξει ότι θα παρέχει πάρα πολλά αποτελέσματα, όπως και να βοηθήσει και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, το δημόσιο σύστημα υγείας, σε ανθρώπινο δυναμικό, που είναι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή μετά από τους συντονιστές. Και καλά κάνεις και το σημειώνεις, γιατί και το χρέος του συντονιστή αλλά και του ιατρικού προσωπικού συνολικά απαιτεί πολύ λεπτές κινήσεις. Και αυτό το λέω γιατί μιλάμε για την πλέον δύσκολη στιγμή μιας οικογένειας, την πιο δύσκολη στιγμή που έρχεται να βιώσει μια οικογένεια μέσα της. Οπότε εκεί καταλαβαίνουμε και πόσο λεπτή πρέπει να είναι οι χειρισμοί και με πόσο μεγάλη προσοχή πρέπει να μιλήσει στους συγγενείς, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή το τελευταίο που έχουν στο μυαλό τους δυστυχώς είναι τι θα κάνουν. Το μόνο που σκέφτονται είναι η απώλειά τους. Έτσι, είναι πολύ, πολύ δύσκολη, γιατί βρίσκονται σε μια στιγμή απώλειας, αλλά οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι οι συντονιστές, γι' αυτό είναι σε αυτά τα σημεία. Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ξέρουν με ποιο τρόπο θα προσεγγίσουν και θα αγκαλιάσουν τους συγγενείς. Και σίγουρα οι συγγενείς θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί μεν να χάνεται ο άνθρωπός τους, αλλά μπορεί να δώσει ζωή και να βελτιώσει τη ζωή σε πάρα πολλούς ακόμα ανθρώπους. Να δούμε λίγο. Είναι ένα σημείο κλειδί.
Μάριο, θέλω να δούμε λίγο κάποια στοιχεία για αυτό που λέγαμε πριν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα βήματα βελτίωσης τα οποία έχουν γίνει. Ξαναλέω, είναι στοιχεία τα οποία τα άντλησα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Είναι αυτά ακριβώς εδώ που βλέπουμε για το 2024. Βοηθήστε με λίγο να φέρουμε την κάρτα σε full screen, αν είναι εύκολο. Τέταρτο κατά σειρά, λοιπόν, έτος αύξησης στη δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεων. 88 αποβιώσαντες δότες έδωσαν ζωή σε 190 πλάς μεταμοσχευμένους ασθενείς. 98 ζώντες δότες προσέφεραν μόσχευμα σε εισάριθμους λήπτες. Και λέμε φυσικά τη διαφορά, γιατί η δωρεά οργάνων δεν αφορά μόνο τους αποβιώσαντες δότες, αφορά και τους ζώντες δότες, Μάρη, έτσι. Τους ζώντες σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταμόσχευση νεφρού και τη μεταμόσχευση μέρος του ύπατος, που έγινε, νομίζω, εχθές, προχθές έγινε μια τέτοια μεταμόσχευση στο Λαϊκό Νοσοκομείο, που είναι πολύ σημαντική, γιατί θα μπορέσει να μας δώσει το έναυσμα να προχωρήσουμε σε τέτοιες μεταμοσχεύσεις ύπατος, μερικού κομματιού του ύπατος. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί όταν μιλάμε για δωρεά οργάνων, ίσως πέφτει η προσοχή μας περισσότερο στους αποβιώσαντες δότες, αλλά και η δωρεά η οποία μπορεί να γίνει από ζώντες είναι πάρα πολύ σημαντική, Μάρια, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Σίγουρα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι πολύ σημαντική, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο συγγενής δίνει τη ζωή ή επαναφέρει τη ζωή, την ποιότητα της ζωής σε κάποιον άλλον δικό του άνθρωπο. Mm-hmm. Ναι, έχω δει ιστορίες, ξέρεις, αδέρφια μεταξύ τους ή άλλου πρώτου βαθμού κυρίως συγγένειες, οι οποίοι είναι πραγματικά συγκλονιστικές ιστορίες, και το να τις ακούει κανείς πραγματικά σοκάρεται και από το μεγαλείο και του δότη, αλλά και από το μεγαλείο και αυτού που δέχεται τη δωρεά, γιατί ξέρεις και αυτό είναι μια δύσκολη σχέση, αλλά και η οικογένεια που υπάρχει γύρω. Σίγουρα. Η οικογένεια και ο θεσμός της οικογένειας στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Οι άνθρωποι στην οικογένεια είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους και δένονται ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή την πράξη. Mm-hmm. Είτε είναι η πράξη γονιού προς το παιδί, είτε είναι η πράξη αδερφού προς αδερφό. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα και έχω και εγώ πάρα πολλά παραδείγματα γνωστών μου και φίλων μου, οι οποίοι έχουν μεταμοσχευτεί από συγγενείς τους, και από ό,τι μου λένε και από ό,τι έχω συζητήσει μαζί τους, το δέσιμό τους έχει γίνει πιο ζεστό και πιο δυνατό μεταξύ τους. Θέλω λίγο, Μαρία, να αναφερθούμε και στη ζωή με το περίμενε. Και το βάζω αυτό με πολλά εισαγωγικά, του να περιμένει κάποιος αυτό το δώρο ζωής. Που έχεις την ελπίδα, που λες ναι, θα βρεθεί, που ζεις με την ελπίδα αυτή, διαμορφώνεις τη ζωή σου καθημερινά όμως, για να ζεις καθημερινά χωρίς προβλήματα και χωρίς καμία διαφορά με οποιοδήποτε άλλο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη πρόκληση και πολλές φορές έχει και έντονες συναισθηματικές αλλά και κοινωνικές συνέπειες, έτσι. Σίγουρα είναι έτσι όπως τα λες, Νικολέτα. Είναι δύσκολος ο δρόμος για να φτάσει στη μεταμόσχευση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο κάθε άνθρωπος που περιμένει ένα μόσχευμα θα χρειαστεί αρκετά χρόνια, και ναι, μεν για κάποιους ανθρώπους όπως είναι οι νευροπαθείς υπάρχει μία λύση, που είναι το να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους και να μπορούν να περιμένουν μακροχρόνια. Βέβαια, σε άλλους ανθρώπους που χρειάζεται ένα μόσχευμα καρδιάς, ένα μόσχευμα πνεύμωνα κυρίως, αυτή η αναμονή δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι πολύ μικρότερη. Και εκεί είναι που πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους δίνουμε δύναμη. Σίγουρα η πολιτεία δεν βοηθάει πάρα πολύ, γιατί συνεχώς ταλαιπωρεί αυτούς τους ανθρώπους με διάφορα γραφειοκρατικά τερτύπια, που όλο και συνέχεια τους βάζει επόδια μπροστά στον δρόμο τους. Αλλά δυστυχώς πρέπει να, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να, με κάποιο τρόπο, να βοηθήσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, να πάρουμε δύναμη, να μην παρατήσουμε τη ζωή μας, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάθε μέρα να ζούμε τη ζωή μας όσο γίνεται καλύτερα, να αποτελούμε ενεργό κομμάτι της κοινωνίας μας
να είμαστε δραστήριοι και κάποια στιγμή είμαστε, να είμαστε σίγουροι ότι το τηλέφωνο με το χαρμόσυνο μήνυμα που θα λέει ότι γεια σας, έχει βρεθεί ένας δόντης για σας, θα χτυπήσει και η χαρά που θα πάρουμε θα είναι ίσως η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες χαρές που θα υπάρχουν στη ζωή μας. Μάρια, αλλάζει και η αντίληψη για την υγεία, για το πώς κανείς αντιλαμβάνεται το κομμάτι της υγείας, το πόσο εκτιμάει το να είναι υγιής. Φυσικά, παθαίνεις ένα μεγάλο σοκ από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα σε ένα σοβαρό όργανο, όπως είναι η καρδιά ή ο νεφρός, οι πνεύμονες, όλα αυτά τα όργανα τα οποία χρειάζονται μεταμόσχευση. Το σοκ είναι μεγάλο στην αρχή. Η ψυχολογική κατάστασή σου είναι δύσκολη. Αρχίζεις και νιώθεις ότι πια δεν έχεις κάπου ένα σταθερό κομμάτι, ένα σταθερό βήμα να μπορέσεις να πατήσεις κάπου, να βασιστείς για να προχωρήσεις τη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά, η επικοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να πληροφορηθείς αυτή τη στιγμή σε όλα τα κομμάτια και μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, γιατί βλέπω πάρα πολλούς νεότερους από μένα, οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω αυτή τη στιγμή, προχωράνε τη ζωή τους, είναι πολύ δυναμικοί, είναι πολύ δραστήριοι, κάνουν την δραστηριότητά τους, την επαγγελματική τους, εργάζονται, προσπαθούν να εργαστούν, να ξεχάσουν δηλαδή όλη αυτή τη δυσκολία που τους έχει έρθει μετά από κάποιο καιρό. Συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους, Μάρια. Να συνεχίσουν κανονικά τη ζωή τους. Είτε την επαγγελματική, την κοινωνική τους συναναστροφή, σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσαρμοστείς και να μείνεις δυνατός, να πάρεις δύναμη και από τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από το ίδιο κομμάτι, το ίδιο δύσκολο κομμάτι από σένα και από εμάς τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουμε μία παραπάνω εμπειρία και μπορούμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους. Έτσι έγινε και με μένα. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν στην ασθένεια έτσι πάρα πολλά χρόνια και ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ στο να ξεπεράσω κι εγώ αυτό το δύσκολο κομμάτι το αρχικό και να καταλάβω ότι πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου. Γιατί μου αρέσει να ζω, μου αρέσει να δραστηριοποιούμαι και, επαγγελματικά και κοινωνικά, βέβαια. Το αποδεικνύεις αυτό και καθημερινά και με τη στάση σου και με τη ζωή σου, Μάρια, γιατί τολμά να πω ότι είσαι ένα πραγματικά λαμπρό παράδειγμα. Είσαι μέσα στον αθλητισμό, είσαι μέσα σε όλα και λες είμαι εδώ και ζω. Ζω ισότιμα με τον καθένα, ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Είναι όμως σημαντικό αυτό που λες και θα σταθώ πάρα πολύ και στο υποστηρικτικό πλαίσιο το οποίο σημείωσες πριν, γιατί δεν είναι μόνο οι ασθενείς, είναι και το κομμάτι των φροντιστών, του περιβάλλοντος που είναι γύρω. Και αυτό χρειάζεται υποστηρικτικό πλαίσιο και αυτό χρειάζεται δύναμη και υποστήριξη, έτσι δεν είναι, Μάριε? Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και υποστήριξη και σε αυτούς έρχεται να πέσει ένα μεγάλο βάρος, κυρίως γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον άνθρωπό τους που έχει ασθενήσει ουσιαστικά. Σίγουρα η ιατρική έχει προχωρήσει, μπορούν να έχουν ψυχολογική υποστήριξη πια και να μην διστάζουν να λάβουν μια τέτοια υποστήριξη. Θα βοηθήσει και τους ίδιους, αλλά κυρίως θα βοηθήσει τον άνθρωπό τους ο οποίος ζει με κάποιο δύσκολο και δυσίατο νόσημα. Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκες στο καλεσμά μας με αφορμή αυτή την ημέρα σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σίγουρα είναι σημαντικό και να ευχαριστήσουμε και τον Όμιλο του Crete TV, ο οποίος στέκεται πάντα δίπλα σε αυτή την ημέρα και προβάλλει σχεδόν πολύ κάθε μέρα, να το πω έτσι, κάθε μήνα που θα πρέπει αυτό το μήνυμα. Και με αφορμή αυτή την ημέρα να σας πω ότι τη Δευτέρα στον εργασιακό μου χώρο, στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου που εργάζομαι ως εκπαιδευτικός, θα κάνουμε μία ανάλογη συζήτηση με μέρος των παιδιών και κάποιους εκπαιδευτικούς,
ώστε να τους ενημερώσουμε λίγο για τη δωρεά οργάνων, να πάρουν το πρώτο ερέθισμα ή τα πρώτα ερεθίσματα, για να έχουν μία ενημέρωση που θα τους βοηθήσει μετά να μάθουν κάποια πράγματα για τη δωρεά οργάνων, να δουν πώς είναι το σώμα μας. Υπάρχει μία σημαντική προσπάθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Ιδρύματος Ωνάση, όπως είναι οι οργανούλιδες που είναι για μικρότερα παιδιά δημοτικού, αλλά υπάρχουν και παρουσιάσεις που είναι για μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Μία από αυτές την οποία θα κάνω εγώ και η συνάδελφός μου η Εμμανουέλα Καρτσάκη, η οποία θα είναι το άλλο άκρο της συζήτησης. Εγώ θα είμαι ένας αιμοκαθαρόμος που είμαι πριν τη μεταμόσχευση, ενώ η Εμμανουέλα θα είναι το παράδειγμα πώς ζει ένας άνθρωπος μετά τη μεταμόσχευση. Μια σκηνή μεταμοσχευμένη είναι αυτό. Σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.